κανονισιακού για τον ευρωπαϊκό τρόπο που λέτε. Ο ευρωπαϊκός τρόπος είναι να έχει η Γαλλία και η Ιταλία παραβίαση του ελλείμματος και να μην γίνεται τίποτα. Ο ευρωπαϊκός κανόνας σημαίνει ότι κάνουμε μια συμφωνία και υποτίθεται ότι έπρεπε μέρος της συμφωνίας αυτός ήταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να είναι διαφορετική στην αντιμετώπιση τουλάχιστον στο θέμα των εντόπων γραμματείων και δεν το έκανε. Εδώ θέλω να πω, κοιτάξτε κάτι. Επειδή λέμε για μια Ευρώπη και νομίζουμε ότι είναι μια αγαπημένη οικογένεια. Δεν είναι καθόλου τα πράγματα έτσι. Υπάρχουν τεράστιες συγκρούσεις, τεράστια συμφέροντα τα οποία παίζονται και ταξικά και εθνικά και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Συνεπώς, εμείς αυτό που επιχειρήσαμε, επειδή υπήρχε επίκληση των κανόνων από την πλευρά των Ευρωπαίων και εμείς επιχειρήσαμε να τους πείσουμε για το εξής. Ότι υπάρχει η βούληση του ελληνικού λαού η οποία έχει τροποποιηθεί, έχει αυτή την επιλογή και πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός των πραγμάτων. Και όταν λέμε για ευρωπαϊκούς κανόνες, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η χώρα μας με 25% ύφεση θα πρέπει να έχει πλεόνασμα και άλλες χώρες πρέπει να έχουν έλλειμμα. Ποιος κανόνας μιλάει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάει για την ύπαρξη των μνημονίων. Εδώ υπάρχει η έκθεση της ΕΡΚΑΣ που αμφισβητεί το ρόλο της Τρόικας κτλ. Άρα λοιπόν πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Το καταλαβαίνω. Αλλά μην θεωρούμε δεδομένα ορισμένα πράγματα. Μην θεωρούμε δεδομένα ορισμένα πράγματα. Πρέπει και οι κανόνες να αλλάζουν και να υπάρχει και ίση μεταχείριση. Και αυτό θέλουμε ως χώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα το θέμα της χρηματοδότησης. Εμείς ήμασταν σαφείς. Δεν μπορείς ένα μεγάλο τεράστιο χρέος μη βιώσιμο να το αντιμετωπίζεις με νέα χρέωση. Με νέο δανεισμό. Και γι' αυτό είπαμε ότι υπήρχε η δυνατότητα αξιοποίησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Υπήρχε η δυνατότητα των εντόπων γραμματείων. Πάει αυτό, ε. Υπάρχουν η λύση των αγορών. Υπάρχουν μια σειρά πράγματα. Αλλά ο κύριος τρόπος, προσέξτε κάτι, ο κύριος τρόπος που εμείς θέλαμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση είναι να δημιουργήσουμε μια εσωτερική ανακατανομή, δηλαδή να υπάρξει διεύρυνση των φορολογικών εσόδων, να μειωθεί το πλεόνασμα, το πρωτογενές, διότι με αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα δεν υπάρχει περίπτωση η χώρα μας να πάει σε ανάπτυξη. Άρα είναι ορισμένοι κρίσιμοι κρίκοι τους οποίους πρέπει να αμφισβητήσεις. Τώρα, εφόσον σου αποκλείσανε αυτά τα ζητήματα, προφανώς αυτό που επιθυμούμε είναι τη Δευτέρα που θα υπάρξουν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις τις οποίες εμείς τις έχουμε επιλέξει να τις κάνουμε, ότι θα υπάρξει μια ροή των πραγμάτων διαφορετική. Εδώ θα είμαστε και θα το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε υποχρέωση, επαναλαμβάνω, είναι να τηρήσουμε αυτό που είπε ο ελληνικός λαός, ότι πρέπει να φύγουμε από τα μνημόνια, πρέπει να φύγουμε από αυτή την ταπεινωτική πρακτική και μέχρι στιγμής το έχουμε κάνει. Είμαστε σε ένα μεταβατικό διάστημα. Πρέπει να λύσουμε ορισμένα πρόσθετα προβλήματα. Σας είπα για τα ταμιακά διαθέσιμα, τα οποία αλλιώς εμφανιζόντουσαν και αλλιώς εμφανίστηκαν μετά τις εκλογές. Άρα είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για μισό λεπτό τώρα. Πάμε να μιλήσουμε. Πριν έρθουμε σε εσάς. Πάμε 2 λεπτά να μιλήσουμε με την κυρία Χριστίνα Ντόρα, η οποία είναι ιδιοκτήτρια ενός ελληνικού εστιατορίου.